Κοίταξε. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Είναι μικρή ομάδα είναι. Ομαδούλα είναι. Θα παίξει τον Ολυμπιακό σφιχτά. Θα παίξει με πολλά χαφ. Θα κλείσει τον χώρο. Εντάξει, από την πλευρά του Παναθηναϊκού έτσι έπρεπε να παίξει και να περιορίζει όσο δυνατόν περισσότερο τον αντίπαλο. Δηλαδή τρία στόπερ. Έξω ο Μαυρομάτης, έξω ο Πούγκουρας που είναι για τα σκουπίδια. Οικονόμου Κολοβέτσιος Γιώχας, Κουλυμπαλή Ιησούα στις πλευρές. Τρία χαφ, ένα εξάριο Κάτσε, ένα εξάριο Κουρμπέλης στο Περίζι. Ένα οχτάριο Δόνης και τον Μπουζούκι τον έβγαζε σαν δεύτερο φόρ κατά κάποιο τρόπο. Πιο πολύ στην πλευρά τον έβλεπα, σε ένα 5-4-1 περισσότερο. Με τον Μακέδα να είναι κορυφή. Οι άλλοι κανονικά, ποτέ σε Μασούρας, Φορτούνης και είναι εντάξει. Κοίταξε, στα πρώτα λεπτά Παναθηναϊκός τον μπέρδεψε λίγο τον Ολυμπιακό στο κέντρο. Του πήρε το κέντρο. Του πήρε και το κέντρο γιατί είχε Μουζούκι, Δόνι, Κουρμπέλη, Κάτσε. Και ο άλλος είχε Μπουχαλάκι, Αργό που παρεμπιπτόντω σήμερα ήταν καλός ο Μπουχαλάκης. Και κέντρο με Φορτούνη. Πήρε το κέντρο εκεί. Την αδυναμία τη ποιότητα ο Παναθηναϊκός την κάλυψε με ένα παίκτη παραπάνω. Αλλά ο Ολυμπιακός έβγαλε τρεις φάσεις για τέτα-τέτα γιατί. Εδώ υπήρχε μια παραλογία του Δόνη. Ενώ το έκανε καλά το σχέδιο για να το αναχαιτήσει. Ξαπικάρισε να παίρνει θάρυτα και να ανεβάζει Κουλυμπαλή extreme σου extreme και να κτίζει παιχνίδι με οικονόμο Γιώχαζο Νικολοβέτσιο που κανένας από τους τρεις αυτούς δεν ξέρει μπάλα να χτίσει από πίσω τις επιθέσεις. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός είχε πιο μπροστά τη γραμμή τη μεσαία έκλεβε και δημιουργούσε καταστάσεις ιδιαίτερα απ' τ' άκρα. Λοιπόν, και δεν τυχαίο ότι το γκολ μπήκε σε αναλογία των ακραίων. Δηλαδή, Κούτρης Μποντέρσε με Κουλυμπαλή μόνο από τη μια μεριά. Δηλαδή, δύο μέναν, όταν παίζει 3-5-2-1 ή 5-3-2, 3-5-2, βγαίνουν δύο από εκεί. Ο Κούτρης το επιθετικό παιχνίδι καλός, πήγε, έκλεισε μέσα, έχει καλά πόδια, σέντρανε, μπήκε το γκολ. Έπεσε και σε απόδοση ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, βιολογικά. Γίνα και εκεί οι μουστιές εκεί με τους οπαδούς και φάνηκε ότι το σχέδιο που πήγε να χτίσει ο Δόνης σαν σκέψη ήταν καλή, αλλά από την άλλη μεριά έπρεπε να δώσει χώρο για να φύγει, δεν μπορεί να παίξει κατακτητικά 5-3-2 με 3 χαφ που το Μπουζούκι δεν κάνει. Δεν μπορεί να παίξει κατακτητικά μία επίθεση εγώ, μία ο άλλος στο κομμάτι. Ύστερα το Δόνη δεν το συνέβαινε να πάει ο ρυθμός γρήγορα. Ήταν υποδιέστερος ο αντίπαλος. Ήταν καλύτερος ο αντίπαλος, συγγνώμη για τον Δόνη. Τώρα ο Ολυμπιακός, να σου πω την αλήθεια, πάλι στις εκτελέσεις και προβλήματα και μου δείξε ότι θέλει στα πλάγια του Μασούρα, Ποντέσε και τα λοιπά, δεν παίρνει γκολ. Δεν παίρνει γκολ. Τώρα βρήκε ο Ποντέσε τον Βαλεριάνο εξίμπαχ πανάποδο πόδι που έκανε παρτάκι εκεί πέρα στο Καραϊσκάκη εκεί το φιλικό του Άρη που μπήκε ο Άρης εκεί να παίξει τόμπολα. Αλλά δύο γκολ ο Ποντέσε δεν μπορεί να κάνει ξανά στην καριέρα του. Καλός, τριπλέρ, ωραίος, μπαίνει, τα χάνει. Το ίδιο βλέπω και για τον Μασούρα. Ο Μασούρας, ναι, μου έκανε εντύπωση ο Μπουχαλάκης, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Εκεί όταν ήταν πέντε τα χαφ του Παναθηναϊκού με 4-3 μέτρησε ο Μπουχαλάκης. Το είδα πολύ ανεβασμένο. Ήταν ο αργός Μπουχαλάκης και τα λοιπά. Αλλά όσο περνούσε η ώρα φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός έπεφτε και ανέβαινε ο Ολυμπιακός. Είναι και θέμα βιολογικής κόπωσης και πνευματικής και σωματικής. Δίκιο το 0-1, εντάξει. Και τώρα για τα επεισόδια, εντάξει, είναι λογικό μια ομάδα μικρή που δεν έχει διοίκηση, που έχει τέτοια προβλήματα, να που κάνουν, δεν έχουν να χάσουν και τίποτα οι Παναθηναϊκοί. Εντάξει, ίσως ήταν και ψηλοστημένα τα επεισόδια, κατά κάποιο τρόπο, για τους λόγους που ξέρουν κάτω στην Αθήνα. Δόνης Χαβ δεν υπάρχει. Δόνης Χαβ δεν υπάρχει. Ο Κάτσε είναι ένας Χαβ παλιωμοδίτης, κοντός, χωρίς μυϊκή μάζα, το οποίο σήμερα του δώσε ο Δόνης περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες και ο Φορτούνης έπεφτε στο Κολοβέτσιο περισσότερο. Και εκεί είχε ένα θέμα, δηλαδή θα μου πεις ποιος να πέσει. Τρεις στόπερ να μαρκάρουν ένα φορ, πρέπει να πέσει ο δεύτερος στόπερ πάνω στο δεκάρι. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, αλλά ο Κάτσε πήρε πολύ μπροστά πρωτοβουλίες με τον Κουρμπέλη και τον Δόνη, ανεξέλεκτη,
Κουλιμπαλί εξτρέμ, Ισούα εξτρέμ. Και ο Ολυμπιακός βρήκε χώρους να χτυπήσει στα τρία στόπερ του Παναθηναϊκού. Που θα έπρεπε να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός να πέσει σε κόντρα. Ήταν δηλαδή μια παραλογία. Δεν κολούσε καλά το στήσιμο του Παναθηναϊκού με το στυλ παιχνίδι που πήγε και παίχτηκε. Συν τη φυσική κατάσταση η οποία ήταν τραγική. Δίκιο το 0-1, δίκαια θα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αυτά.